στον πρωτογενή τομέα πριν από ένα μήνα, είχαμε ακραία για την εποχή και όχι μόνο, ακραία καιρικά φαινόμενα. Αρχές του Μάρτη είχε βγει μπροστά ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Μήνων Χιλετζάκης, και είχε πει ότι σε 10, 15, 20 μέρες θα δούμε το πραγματικό πρόβλημα στις πρώιμες ποικιλίες, στα αμπέλια, στον πρωτογενή τομέα. Το οποίο επιβεβαιώθηκε ο κύριος Χιλετζάκης, είναι τεράστιο. Φτάνει στο 90% σε περιοχές περιμετρικά του Δήμου και μέσα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Πάμε στον κύριο Χιλετζάκη να τον καλησπερίσουμε. Είχε εκφράσει καλησπέρα, τον προβληματισμό του και για ακόμα μία φορά πέσατε μέσα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς ο Μάρτης μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. Σας έχουμε στείλει και εικόνες, δεν ξέρω αν μπορείτε να τις δείξετε. Έχουν καεί ολοσχερός κάποια αμπέλια, κάποιες πρώιμες ποικιλίες, Superior, Ali Prime και κάποια σουλτανιά που είχαν ξεκινήσει να ανοίγουν, σπάσανε. Βλέπουμε τα αγγεία. Βλέπουμε τις εικόνες, τις φωτογραφίες, κύριε Χιλετζάκη, αυτό που μας είπατε αυτή τη στιγμή, εσείς μας στείλατε και ευχαριστούμε γι' αυτό, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ναι, είναι ακριβώς πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε τώρα τις τελευταίες μέρες. Ήταν αυτό που λέγαμε ότι ήταν μια τυφλή ζημιά. Υπάρχουν καμένοι οφθαλμοί που είναι 100% ζημιά τους και έχουμε και αγγεία σπασμένα στην ποικιλία Σουλτανιού, που έχουμε κλιματίδα που έχει 10 αμάθια, 10 παραγωγικά αμάθια, και από τα 10 έχουν ανοίξει μόνο τα 3, τα 4. Όλα τα άλλα καήκανε από το ψύχος, από τον παγετό και από τη χιονόπτωση. Από τις πολύ κύριε Χιλετζάκη, μιλάμε για πόσα στρέμματα, δεν ξέρω αν μπορούμε να υπολογίσουμε. Στρέμματα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, έχουμε πάντως ενδείξεις στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και από τη μεριά από τις Πατσίδες Καλάνη, και έχουμε και μέχρι τη Μεσαρά, στον Πύργο, στο Μεσοχωριό, που έχω μιλήσει με παραγωγούς τις τελευταίες μέρες και έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα. Ωραία. Τι γίνεται τώρα, προβλέποντα αποζημιώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, μιλάμε για μια καταστροφή που ξεπερνά το 50%. Ο ΕΛΓΑ έχει ανοίξει αναγγελία σε όλες τις περιοχές, έχουν δηλώσει παραγωγή και περιμένουμε τους εκτιμητές να βγουν έξω να εκτιμήσουν. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζημιά, παραγωγή δεν θα μπουν καθόλου στα μπέλια τους να τα καλλιεργήσουν φέτος. Έχουμε μαρτυρίες, δηλαδή εγώ πήγα συγκεκριμένα στην περιοχή, στο χωριό Βοριάς του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Υπήρχε ένας αμπελώνας, ένας πρώιμος αμπελώνας από ένα καλό παραγωγό και έχει ολοσχηρωτική καταστροφή. 100% ζημιά. Τον παραγωγό δεν το συμφέρει μέσα να μπει να κάνει τις καλλιεργητικές φροντίδες, γιατί θα ραντίζει κλίματα. Και το πρόβλημα το μεγάλο θα είναι και του χρόνου. Δηλαδή, αν δεν ανοίξει το κλίμα να πετάξει οι παραγωγικά μάθια και αυτά τα μάθια να μας βγάλουν το βλαστό και ο βλαστός να μας κάνει την κλιματίδα, θα έχει πρόβλημα του χρόνου στην παραγωγή. Μάλιστα, είναι μια αλυσίδα λοιπόν. Ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται φέτος, αλλά θα έχει και συνέχεια και του χρόνου, αυτό μας λέτε. Μάλιστα. Ακριβώς, θα έχει και συνέχεια και του χρόνου. Οπότε, δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Η προτροπή σας, γιατί μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, κύριε Χιλετζάκη, τηλεθεατές, η προτροπή σας σε παραγωγούς που έχουν μπει στα μπέλια τους και έχουν διαπιστώσει ζημιές, ποια είναι? Αν δεν τα έχουν δηλωμένα, να τα δηλώσουν άμεσα. Αυτό τους προτρέχουν να κάνουν για να μπορέσουν οι παραγωγοί αυτοί, έστω από μία αποζημίωση πενιχρή που θα πάρουν από τον ΕΛΓΑ, γιατί είναι πενιχρές οι αποζημιώσεις με σχέση στο εισόδημα που βγάζουν, να μπορούν να καλύψουν έστω τα έξοδα που έχουν κάνει μέχρι σήμερα, που είναι δυσβάσταχτα. Όπως είναι το λείπασμα, το κλάδεμα κτλ. Κύριε Χιλετζάκη, την καλησπέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά.